Δυστυχώς η αίθουσα αποδεικνύεται μικρή, γιατί τα θέατρα και οι κινηματογράφοι αυτή την περίοδο είναι κλειστοί όλες τις μέρες. Οπότε φιλοξενούμαστε στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και βρισκόμαστε εδώ γιατί χρειάζεται και με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα και πιο αποφασιστικά τον απεργιακό αγώνα ενάντια στην επιδίωξη της κυβέρνησης να δώσει ένα χτύπημα, ένα ακόμα χτύπημα στα κοινωνικο-ασφαλιστικό μας δικαιώματα. Να οργανώσουμε πιο αποφασιστικά τον αγώνα μας διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και υγεία για όλους, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ήδη δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και πολλά πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη την Ελλάδα έχουν αποφασίσει να απαντήσουν με απεργία. Προετοιμάζουν τον απεργιακό αγώνα με μαζικές διαδικασίες, συγκεντρώσεις και συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, οργανώνουν την πλατιά ενημέρωση των εργαζομένων. Το ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία να οργανωθεί πάλι για την κοινωνική ασφάλιση και να κλιμακωθεί ο αγώνας, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για επίθεση που σχετίζεται με την καρδιά των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Για επίθεση που ακυρώνει στην κυριολεξία τον κόπο και τον ιδρώτα του λαού σε όλο τον εργασιακό τους βίο. Εκατοντάδες χιλιάδες θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται, τις ασφαλιστικές εισφορές τους να χάνονται, τα εφάπαξ τους να εξανεμίζονται. Αυτό άλλωστε ομολόγησε με σημερινές δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, λέγοντας ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι μια επιτομή σε μια διαδρομή 10 ετών. Ανέφερε πως ο νέος ασφαλιστικός νόμος θα έρθει να δώσει λύση μια για πάντα στο γόρδιο δεσμό ενός προβλήματος του ασφαλιστικού συστήματος, εκκρεμότητες και επιπλοκές που είχε και την περίοδο της δεκαετίας που πέρασε. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο μοτίβο επιχειρηματολογίας που έχουμε ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και συνδυάστηκαν με βαριά πλήγματα στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Τέτοια πικρά παραδείγματα είναι οι σημαντικές μειώσεις των συνταξιούχων, είναι τα επαγγελματικά ταμεία που βάρεσαν κανόνι σε μια νύχτα σε κλάδους όπως τις τράπεζες, που είδαν οι συνταξιούχοι τα χρήματά τους να χάνονται, όπως οι ασφαλισμένοι της ασφής πρόνοια, οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, στο εμπόριο, που βλέπουν χρόνο με το χρόνο τις παροχές τους να μειώνονται δραστικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, στην κυριολεξία όλη η εργατική τάξη. Ο λαός μας θα βρίσκει τις πόρτες των νοσοκομείων κλειστές. Για να ανοίγουν θα πρέπει να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, την ίδια στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις σε γιατρούς, προσωπικό, εξοπλισμό. Τα φάρμακα θα γίνουν ακόμα πιο ακριβή υπόθεση, ενώ θα μεγαλώσει και η επίθεση στον τομέα της πρόνοιας. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα να παραδώσουμε στη νέα γενιά εργαζομένων μια εργασιακή κόλαση και μια διαρκή ανασφάλεια. Οι επόμενοι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που εξαθλιώνει τους εργαζόμενους και συνολικά το λαό για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θα είναι ακόμα πιο μαζική, θα είναι ακόμα πιο δυνατή. Η καταστολή και τα σχέδια περιορισμού των διαδηλώσεων δεν μας τρομάζουν. Όλοι οι αγώνες που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε κλάδο, στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στη ΛΑΡΚΟ, στα νοσοκομεία, πρέπει να γνωρίζουν τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη, να δυναμώνουν, να στηριχτούν, να προσανατολιστούν αποφασιστικά σε αιτήματα που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά ένα πέπλος συσκότησης και σιγής ασυρμάτου που προσπαθούν να επιβάλλουν η κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι μαζί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολόκληρες περιοχές να κινητοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, ολόκληροι κλάδοι να κάνουν πολυήμερες αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις όπως στον ΟΤΕ, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φτωχά λαϊκά στρώματα να συγκεντρώνονται στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό και για όλα αυτά να επιβάλλεται σιγή ασυρμάτου. 30 μέρες κρατά ένα σημαντικός απεργιακός αγώνας στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε άλλες πόλεις. Ορισμένες ημέρες βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, συγκοινωνίες και εργοστάσια νεκρώνουν. Είναι ένας αγώνας που γίνεται για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων της Γαλλίας, όμως στην κυριολεξία είναι θαμμένος.
για να μην παραδειγματίσει, για να μην αφυπνίσει, για να θαυτεί το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη με τον αγώνα μας να εμποδίσουμε αντιλαϊκά σχέδια, να καθυστερήσουμε, να ανοίξουμε δρόμους για διεκδικήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ακόμα και στη χώρα των Βάσκων, οι εργαζόμενοι στις 30 Γενάρη απεργούν με τα ίδια αιτήματα. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο, για να πληθύνουν οι αποφάσεις σωματείων που συμμετέχουν στην απεργία, να μην υπάρξει σωματείο, εργατικό κέντρο, ομοσπονδία που δεν θα συζητήσει τις επόμενες ημέρες τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό, τη νέα επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματά μας, η οποία κατ' ομολογία των στελεχών της κυβέρνησης θα είναι τις επόμενες εβδομάδες, πιθανά και στα τέλη Γενάρη. Δεν χωρά λοιπόν καμιά αναμονή και κανείς εφησυχασμός. Είχαμε μια σημαντική αφετηρία. Τα πολύ μαζικά και μαχητικά συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα που πήραν παλαϊκό χαρακτήρα με τη συμμετοχή πλήθους εργαζομένων και εργατικών σωματείων αλλά και χιλιάδων συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών και νεολαίας. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ήταν το πανελλαδικό συλλαλητήριο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνταξιούχων στις 14 Δεκέμβρη που παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες συσπήρωσε χιλιάδες συνταξιούχους σε πορεία προς το Μαξίμου. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η δουλειά των συνδικάτων και των άλλων μαζικών φορέων που προηγήθηκαν τσαλάκωσαν το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι η αντιλαϊκή της πολιτική έχει την πλατιά λαϊκή στήριξη. Ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι έτοιμα να χάσουν και άλλα δικαιώματα για να ενισχυθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Απαντιέται συνεχώς και πρέπει να απαντιέται συνεχώς η προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μεγαλοεργοδοτών. Περισσότεροι εργαζόμενοι να συνειδητοποιούν και συνειδητοποιούν τις αντιδραστικές αλλαγές που θα φέρει νέα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, ολοκληρώνοντας ο Υπουργός Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας Βρούτσης το έγκλημα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον αντιδραστικό νόμο του ψαλιδοχέρη Κατρούγκαλου και όσων επίσης προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν διαμορφωθεί καλύτερες προϋποθέσεις ώστε αυτός ο απεργιακός αγώνας που ξετυλίγεται να δώσει μια αποφασιστική απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης να ανοίξει το δρόμο για τις διεκδικήσεις μας. Πρέπει όμως στις μέρες και στις εβδομάδες που απομένουν να δούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν στη δημιουργία δυναμικού απεργιακού κλίματος και στην καλύτερη προετοιμασία του απεργιακού μετόπου. Άμεσα τις επόμενες μέρες να συνεδριάσουν όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Επιδίωξη είναι να πετύχουμε ένα διπλό σκοπό. Να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά σε νέους χώρους δουλειάς και σε νέα τμήματα εργαζομένων, αλλά και ταυτόχρονα να κάνουμε πολύ συγκεκριμένη δουλειά για την επιτυχία της απεργίας, που δεν πρέπει και δεν μπορεί να σκορπίσει σε μια δουλειά μπούγιου, αλλά να επικεντρωθεί με πολύ συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε ξεχωριστό χώρο δουλειάς. Κρίσιμο ζήτημα είναι η επεξεργασία του πλαισίου πάλι σαν ακλάδο, που να επικεντρώνει στις αιχμές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και στην πάλη για δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και υγεία για όλους. Το πλαίσιο πάλι που έχει δώσει τη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ εδώ και εβδομάδες μπορεί να είναι η βάση αυτής της επεξεργασίας. Κάθε συνδικάτο, κάθε ομοσπονδία, κάθε εργατικό κέντρο να πάρει συγκεκριμένα μέτρα προπαγάνδας και ενημέρωση των εργαζομένων με ανακοινώσεις, πανό, αφίσες, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, φτιάχνοντας ποτάκια, γράφοντας συνθήματα στους δρόμους, στείνοντας ή αξιοποιώντας μικροφωνικές σε δρόμους, σε δημαρχία, για να δυναμώσει το απεργιακό κάλεσμα. Να βάλουμε αφίσες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ρίξουμε τρικάκια στους δρόμους, να σκεφτούμε κάθε μορφή, ακόμα και νέες μορφές, που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς μας. Επίκεντρο είναι οι χώροι δουλειάς και σε κάθε περίπτωση η επιτυχία της απεργίας σε ένα χώρο δουλειάς εξασφαλίζεται με το αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν μαζευτεί, συζητήσει και αποφασίσει για την απεργία. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα λοιπόν, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις στους χώρους δουλειάς. Στη συγκρότηση επιτροπών αγώνα και απεργιακών επιτροπών, στη διάταξη δυνάμεων, ακόμα και στα τμήματα των επιχειρήσεων, στην παραγωγή, στα γραφεία, στις υπηρεσίες, παντού. Στην επιδίωξη το κάλεσμα ενός εργοστασίου ή μιας επιχείρησης, στην απεργία να αφορά και το διπλανό εργοστάσιο, τη διπλανή υπηρεσία. Γιατί οι συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι εργάτες
θα απλώσουν το χέρι τους και στο διπλανό χώρο δουλειάς. Θα βοηθήσουν τους εργάτες και τους υπαλλήλους και εκείνου του χώρου να κάνουν το βήμα που δεν έχουν κάνει ακόμα το θυμό τους και την απογοήτευση αγώνα. Να απαντήσουμε αποφασιστικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης μπροστά στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που επιδιώκει να χρυσώσει το χάπι με ορισμένες αυξήσεις ψίχουλα που αφορούν ένα μικρό τμήμα συνταξιούχων, ίσως και με ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, επίσης για ένα μικρό τμήμα συνταξιούχων. Είναι αυτή η πολιτική δίκαιη για το λαό? Είναι η επιστροφή των απολειών που έταζαν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία? Μπορούν να αντικαταστήσουν αυτοί οι ελιγμοί το 40% των απολειών σε συντάξεις και το πετσόκομα δεκάδων επιδομάτων και υπηρεσιών σε συντάξεις και υπηρεσίες που αφαιρέθηκαν στα χρόνια της κρίσης? Μήπως φέρνουν πίσω τα κλεμμένα από τα ασφαλιστικά ταμεία τα δισεκατομμύρια ευρώ που μέσω του κουρέματος, του χρηματιστηρίου και άλλων οδών κατέληξαν στα χέρια των τραπεζιτών και άλλων επιχειρηματικών γερακιών? Σε καμία περίπτωση. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε ορισμένα ψίχουλα να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους συνταξιούχους, από το συντριπτικό χτύπημα που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία στις επικουρικές συντάξεις, συνολικά στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα. Να αναλογιστούμε μόνο ότι περιμένουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες από την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στο χαρακτηριστικό μήνυμα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος απευθυνόμενος στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σημείωνε μεταξύ άλλων: «Η πορεία του κλάδου είναι ανωδική, οι απαιτήσεις της αγοράς μεγάλες, η ασφαλιστική βιομηχανία είναι παγκοσμίως, όπως παγκοσμίως καταγράφεται, εξελίσσεται σε έναν ισχυρό χρηματοοικονομικό παράγοντα, μαζί και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εξελίσσονται σε ισχυρούς παράγοντες μιας νέας αγοράς. Είναι αυτοί που θα στηρίξουν πιο οργανωμένα, πιο τεχνοκρατικά τη νέα επιχειρηματικότητα, τη νέα οικονομία, τη νέα κοινωνία όπως διαμορφώνεται διεθνώς. Αυτά τα σχέδια ετοιμάζουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Απαιτείται να δυναμώσει το μέτωπό μας απέναντι στην επικίνδυνη γραμμή των επαγγελματικών ταμείων και όλων των άλλων αντιδραστικών αλλαγών που προωθεί η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Προωθούν και στηρίζουν δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, την αρπαγή και το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Απαιτείται κάθε μικρό ή μεγάλο αγωνιστικό σκύρτημα που αναπτύσσεται σε χώρους δουλειάς και κλάδους να δένεται με την ανάγκη του γενικότερου απεργιακού αγώνα, με την προοπτική όλοι οι επιμέρους αγώνες να συναντώνται και να κορυφώνονται στην απεργία για την υπεράσπιση της δημόσιας και κοινωνικής ασφάλισης. Η στήριξη και η αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του ΟΤΕ, στη ΛΑΡΚΟ, σε κάθε χώρο δουλειάς, πρέπει να καλλιεργεί την ανάγκη συντονισμού και κλιμάκωσης του απεργιακού μετόπου για την κοινωνική ασφάλιση. Έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τους αγώνες της αγωνιζόμενης φτωχής αγροτιάς που έχει εξαγγείλει νέα μπλόκα και κινητοποιήσεις, να στηρίξουμε τους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων της πόλης για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο αγώνας για την κοινωνική ασφάλιση αφορά όλο το λαό και είναι ευθύνη των εργατικών συνδικάτων, ειδικά των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων, να οργανώσουν την κοινή δράση και τον αγώνα. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, μιας κρίσιμης στρατηγικής βιομηχανικής μονάδας για τη χώρα που οδηγείται σε κλείσιμο, με συνέπεια εκατοντάδες απολύσεις και πώληση κομματιών φιλότεν της εταιρείας σε ιδιώτες. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια βιομηχανία στρατηγικής σημασίας με τεράστιες δυνατότητες απαξιώνεται και κλείνει, όπως πριν λίγες μέρες έβαλε λουκέτο και Χαλιβουργική. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, των κατοίκων της περιοχής της Φιόντιας και της Εύβοιας, που θα μαραζώσουν στην κυριολεξία από τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής, και τους υποδεχόμαστε αγωνιστικά στην Αθήνα το Σάββατο στις 25 Γενάρη με μεγάλη εργατική και λαϊκή διαδήλωση. Τέτοιες στρατηγικές μονάδες, όπως τα ορυχεία, οι λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ δηλαδή που κλείνουν, η ίδια η ΔΕΗ που ιδιωτικοποιείται ακόμα παραπέρα, η ΛΑΡΚΟ, οι Χαλιβουργίες, που στα πλαίσια μιας εργατικής εξουσίας
θα μπορούσαν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και λαϊκής ευημερίας, θυσιάζονται στα πλαίσια του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η πορεία που επιβάλλει τη συρρήκνωση μισθών και δικαιωμάτων, τη γενίκευση της μερικής και ελαστικής απασχόλησης της ενοικιαζόμενης και εργολαβικής εργασίας. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη που μας έταζε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και μας τάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι στρωμένη με αγκάθια για το λαό. Αφορά μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τον τρίτο χρόνο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, γνωρίζουμε μόνο νέες θυσίες, νέα βάρη, νέα αφαίρεση δικαιωμάτων. Αυτός ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως και πριν, στις συνθήκες της κρίσης, είναι ναρκοθετημένος για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι εργαζόμενοι όμως αντιδρούν και θα συνεχίσουν να αντιδρούν. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Όσα μέτρα καταστολής και να πάρει Νέα Δημοκρατία, όπως και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσουν στο κενό, θα μείνουν στα χαρτιά. Μετά τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και την ποινικοποίηση σε ιδιώνυμο των αγώνων ενάντια στους πληστηριασμούς, η Νέα Δημοκρατία, μετά το ηλεκτρονικό φαγγέλωμα των συνδικάτων, προχωρά τώρα στην προσπάθεια περιορισμού των διαδηλώσεων με όχημα τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τους δηλώνουμε ότι δεν θα περάσει ούτε αυτή τους η προσπάθεια. Θα υποδεχτούμε αγωνιστικά και καλούμε όλα τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα στην Ελλάδα να υποδεχτούν αγωνιστικά αυτή τη νέα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει το δόγμα νόμος και τάξη που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική και η οποία επίσης έχει εξαγγελθεί για τις επόμενες μέρες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, εκτός των άλλων, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για το λαό μας, για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Τα εργατικά συνδικάτα όχι μόνο πρέπει να επαγρυπνούν, αλλά πρέπει άμεσα να οργανώσουν τη συζήτηση και την ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις αυτές, για τις αιτίες που οξύνουν την επίθεση της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων και των υπεριαλιστικών γερακιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους λαούς. Να οργανώσουν τη συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και για την πρωτοβουλία των συνδικάτων, για την οργάνωση της αντίστασης από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Έχουν μαζευτεί πολλά μαύρα σύννεφα του υπεριαλιστικού πολέμου στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, με κυρίαρχη τη δολοφονική δράση των Αμερικανονατοϊκών γερακιών και πολύ ανησυχητική την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Τα πολεμικά επεισόδια μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το νέο πολεμικό μέτωπο στη Λιβύη με την άμεση εμπλοκή της αστικής τάξης της Τουρκίας και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, η συνέχιση του πολέμου στη Συρία και σε άλλες αραβικές χώρες συνιστούν ένα επικίνδυνο πολεμικό κοκτέιλ για τους λαούς της περιοχής. Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας και η όλο και μεγαλύτερη πρόσδεσή της στο άρμα των ΗΠΑ δεν γίνεται υποφελία του λαού μας, αλλά για να εξυπηρετηθούν τα αμερικανονατοϊκά σχέδια και μέσα από αυτή την εμπλοκή να κερδίσει νέα ωφέλη η αστική τάξη στην Ελλάδα. Η μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, όπως επιβεβαίωσε και η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑς Ελλάδας που μετέτρεψε τη χώρα σε μια μεγάλη βάση των ΗΠΑ και η δυνατότητα να φιλοξενηθούν πυρηνικά όπλα στο Άκτιο, συνιστούν ένα τεράστιο κίνδυνο αφού μετατρέπουν την Ελλάδα εκτός από ενεργητικό παίχτη και σε στόχο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Η κλιμάκωση της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο, η αντιπαράθεση που οξύνεται από το σύνολο των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή για τα ενεργειακά κοιτάσματα και τους αγωγούς στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, διαμορφώνουν μια ανησυχητική κατάσταση που δεν μπορεί να λυθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αυτή είναι στην κυριολεξία και οι παράγοντες που οξύνουν το πρόβλημα. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ και οι χαλαρές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Λιβύης επιβεβαιώνουν ότι έχει χρεοκοπήσει το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ, ότι τα υπεριαλιστικά γεράκια μπορεί να είναι ασπίδα των ελληνικών συμφερόντων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ο εφησυχασμός που καλλιεργούν τα κόμματα αυτά είναι επικίνδυνος και προκλητικός. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν
από τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Πρέπει να την απορρίψουν και να αντιπαλέψουν. Από αυτή τη σκοπιά απαιτείται να δυναμώσει άμεσα η πάλι ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής, να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ και να ξεκουμπιστούν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις από τη χώρα, να μην γίνει η Ελλάδα ορμητήριο πολεμικών επεμβάσεων, να αποδεσμευτεί από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δυναμώσει η αλληλεγγύη με όλους τους λαούς. Από αυτή τη σκοπιά παίρνουμε όλοι μέρος και στηρίζουμε την αυριανή κινητοποίηση, τη μαζική συγκέντρωση που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ στο Σύνταγμα στις 1 το μεσημέρι. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλα αυτά επιβεβαιώνουν, όλα αυτά συνιστούν τα στοιχεία και επιβεβαιώνουν την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετούν με συνέπεια η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου. Η επίθεση που ξεδιπλώνεται στα δικαιώματά μας δεν έχει τελειωμό. Το ΠΑΜΕ απευθύνει πλατή κάλεσμα σε όλες τις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανωθεί αποφασιστικά η αναμέτρηση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δίκαια αιτήματά μας για ζωή και όρους δουλειάς με αξιοπρέπεια. Να έχουμε δυνατούς αγώνες, μια μαζική και πετυχημένη απεργία για την κοινωνική ασφάλιση. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αν πάρουμε όλα τα μέτρα.